Ο εφιάλτης συνεχίζεται για τους πλημμυροπαθείς στον κάμπο της Θεσσαλίας, καθώς προσπαθούν να ανοικοδομήσουν τα σπίτια τους μέσα από στρώματα λάσπης, ενώ παλεύουν με τις μολύνσεις. Οι κοινές προσπάθειες των αρχών, του στρατού και των εθελοντών είναι μνημειώδεις, με στόχο τον εφοδιασμό των πλημμυροπαθών με είδη πρώτης ανάγκης και εμφιαλωμένο νερό. Πλήθος ερωτημάτων έχει προκαλέσει μία αποστροφή του λόγου της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη για το νερό στο Βόλο. Σε πολλούς δήμους το νερό εξακολουθεί να είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Καθημερινά διεξάγονται εργαστηριακές δοκιμές για να διαπιστωθεί η ασφάλεια χρήσης του. Σημειώνεται ότι ο Βόλος είναι για 14η ημέρα χωρίς πόσιμο νερό. Για προληπτικούς λόγους, όλες αυτές οι πληγήσεις περιοχές υποβάλλονται αυτή τη στιγμή σε απολύμανση και εμβολιασμό από τον ΕΟΠΗ, καθώς τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και λοιμόξεων του αναπνευστικού συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι ομάδες του ΕΟΒΗ έχουν ξεκινήσει τον τετανικό εμβολιασμό από πόρτα σε πόρτα και έχουν εντοπιστεί συνολικά 278 περιπτώσεις γαστρεντερίτιδας. Για το σχέδιο προστασίας της δημόσιας υγείας στη Θεσσαλία, ενημέρωσε την Εθνική Αντιπροσωπεία Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε και στο πόσιμο νερό, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες, επισήμανε ότι το νερό στο Βόλο δεν ήταν πόσιμο ούτε και πριν την πλημμύρα. Οι κάτοικοι της Θεσσαλίας μετρούν τις πληγές τους. Κάθε μέρα προσπαθούν να επαναφέρουν την κανονικότητα στη ζωή τους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολυάριθμες προκλήσεις. Σημαντικό μέρος των προβλημάτων συγκεντρώνεται στις εργατικές κατοικίες στη Γιάννουλη, όπου ακόμη και τώρα γίνεται άντληση νερού από τα υπόγεια των πολυκατοικιών. Από χθες άνοιξε και πάλι ένας δρόμος που είχε κλείσει προηγουμένως, η επαρχιακή οδός από Λάρισα προς Αγιά, καθώς τα νερά υποχώρησαν. Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με το νερό από τη λίμνη Κάρλα προς το Ελευθέριο. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την πρωτοφανή καταστροφή στη Θεσσαλία, τον κάμπο και τη Μαγνησία, η υγειονομική βόμβα από τα αμέτρητα νεκρά ζώα που βρίσκονται διάσπαρτα ακόμα σε πλημμυρισμένες περιοχές, κάθε άλλο παρά έχει αντιμετωπιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν περιοχές των Τρικάλων και της Λάρισας, όπου είναι ακόμη αδύνατη η πρόσβαση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, είχαν δηλωθεί σχεδόν 230 νεκρά ζώα και είχαν αποσυρθεί 104.130. Δηλαδή λιγότερα από τα μισά. Οι αρχές ασχολούνται έντονα με την άμεση απομάκρυση των νεκρών ζώων, καθώς ο αριθμός τους παραμένει υπερβολικός και αποτελεί κίνδυνο για την υγεία τόσο των κατοίκων, όσο και άλλων επιζώντων ζώων, για τα οποία αναζητείται τροφή, αφού χάθηκαν στα νερά των πλημμυρών. Στο Βόλο θα παραμείνουμε. Θα πάμε στον κύριο Δημήτρη Καρεκλίδη, εκδότη της εφημερίδας Μαγνησίας. Κύριε Καρεκλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Βόλο. Λοιπόν, το νερό νεράκι στο Βόλο, έτσι, σε αναζήτηση νερού οι κάτοικοι, μόνο εμφιαλωμένο νερό και αυτό δυσέβρετο. Δυσέβρετο και, ξέρετε, τις τελευταίες 10 ημέρες ο Βόλος ζει ένα θέατρο του παραλόγου μετά από τις δηλώσεις και τις απαντήσεις που είχαμε τόσο από την πλευρά της κυρίας Αγαπηδάκη, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, για την καταλληλότητα για ανθρώπινη χρήση του νερού που ρέει στις βρύσεις του Βόλου, όταν αποκαταστάθηκε μερικώς σε κάποιες περιοχές το νερό. Είχαμε ανταπαντήσεις από την πλευρά του Δημάρχου Βόλου και είχαμε μια κόντρα που οι περισσότεροι από μας έχουμε παρακολουθήσει και είχαμε μια νέα δήλωση σήμερα της κυρίας Αγαπηδάκη στη Βουλή, στο πλαίσιο απάντησής της σε επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, που πραγματικά μας σόκαρε και μας πανικόβαλε όλους όσους την είδαμε αρχικά και βεβαίως μετά μέσα από την δημοσίευση. Τελικά έχετε απαντήσεις εσείς επ' αυτών των θεμάτων. Το νερό το οποίο πίνατε, το νερό το οποίο καταναλώνατε, ήταν όντως... Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Υγείας, κύριε Χαρίτο, διότι δεν είχαμε σαφείς απαντήσεις. Η κυρία Καπηδάκη προσπάθησε να ανασκευάσει, διαραίοντας κάποια μια απάντηση σε κάποια συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης εδώ τοπικά, χωρίς όμως να δώσει μια σαφή απάντηση και μια επίσημη ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας ή μέσω νέων δηλώσεων της προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει προκληθεί ένας πανικός στους πολίτες του Βόλου, που ούτως ή άλλως αντιμετώπιζαν το νερό της βρύσης με επιφυλακτικότητα, καταναλώνοντας εμφιαλωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρά το γεγονός ότι, όπως γνωρίζετε, το Πήλιο και οι γύρω περιοχές έχουν πληθώρα πηγών που αναβλύζουν πάρα πολύ καλό ποιοτικό νερό. Και παρά το γεγονός αυτό, εμείς στο Βόλο και
εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Άρα να εικάσουμε ή να το ρωτήσω καλύτερα και να μας το απαντήσετε εσείς, η έλλειψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα και στο εμφιαλωμένο νερό σχετίζεται με αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει για το αν το νερό ήταν και πριν πόσιμο, οπότε ξαφνικά ακόμα και αυτοί που δεν χρησιμοποιούσαν εμφιαλωμένο έχουν στραφεί προς αυτό και γι' αυτό έχουμε την έλλειψη, ή υπάρχει όντως δυσκολία στον εφοδιασμό της αγοράς της περιοχής? Δεν γνωρίζω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή έλλειψη σε εμφιαλωμένο νερό. Νομίζω ότι έχει κινητοποιηθεί αρκετά ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν διοχετεύσει με αρκετά μεγάλες ποσότητες εμφιαλωμένου νερού. Το ζήτημα που προκύπτει είναι το εξής, ότι ενώ θα έπρεπε να παρέχεται από την πολιτεία, από τη ΔΕΙΑΒ, από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης νερό και από το Δημοβόλο εμφιαλωμένο νερό, εφόσον δεν παρέχεται από το δίκτυο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διαδικασία όπου ανακοινώνεται σαν να γίνεται, σαν να παίζει τζόκερ δηλαδή ο μέσος πολίτης για το πού θα πετύχει, σε ποια διανομή νερού δηλαδή θα μπορέσει να πετύχει να πάει και να πάρει μερικές εξάδες νερό για να εξασφαλίσει για την δική του κατανάλωση και για την οικογένειά του. Και εδώ θα πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο ούτως ώστε ο μέσος πολίτης να εξασφαλίζει για όσο διαρκεί αυτή η μη κανονική κατάσταση, να μπορεί να εξασφαλίσει για το σπίτι του το απαραίτητες ποσότητες εμφιαλωμένου νερού, χωρίς να πηγαίνει να περιμένει επί ώρες μπροστά σε μια ταλίκα, ούτως ώστε μέχρι ώστε να έρθει η σειρά του για να πάρει μια ποσότητα, εν πάση περιπτώσει. Κατανοητό. Κύριε Καρεκλίδη, να ευχηθούμε σύντομα να λάβει τέλος αυτός ο Γολγοθάς των κατοίκων εκεί στην πόλη σας, στο Βόλο. Ευχαριστούμε για την τηλεφωνική επικοινωνία και για τη βοήθεια να κατανοήσουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα το θέμα αυτό.